Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 23 Απριλίου. Καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις. Ανοίγουν και άλλες δραστηριότητες όπως όλα δείχνουν σύμφωνα και με το πράσινο φως που έδωσε η Επιτροπή Δημοσιολόγων. Και ενδέχεται και σήμερα ακόμα στις 6 ώρα να έχουμε τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Αλλά φυσικά περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τι θα γίνει το απόγευμα. Είχαμε διαδεκτική ημερίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο για το Ταμείο Ανάπτυξης. Εκεί έγιναν πολλές αναφορές. Χθες παρακολουθήσαμε τις τοποθετήσεις των Υπουργών. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε τι απάντησαν επί της ουσίας οι αυτοδιοικητικοί, οι δήμαρχοι που παρακολούθησαν. Ήταν γύρω στους 300 δήμαρχους που παράλληλα παρακολούθησαν αυτή την τηλεδιάσκεψη. Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Θα τα δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Ξεκινάω πάντα δίνοντας τρόπους επικοινωνίας, γιατί θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα και να σας προετοιμάζω, να σας προαναγγείλω ότι στο δεύτερο μέρος θα ανοίξουμε παράθυρο στην περιφέρεια. Θα δούμε τι γίνεται σε δήμους της περιφέρειας και σχετικά με το Αντώνη Στρίτσης, αλλά φυσικά και με τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης αλλά και της προβολής των Δήμων. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις@attica.gr. 211-27-0071 είναι το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής. www.attica.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για να μπορείτε να μας παρακολουθείτε και μέσω live streaming, αλλά φυσικά δημοσκοπήσεις Attica TV, το κανάλι μας στο YouTube, για να βλέπετε τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων που κάνουμε εδώ καθημερινά. Σας είπα και πριν θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με τις τοποθετήσεις των αιρετών απέναντι στους υπουργούς στην ημερίδα που διοργανώθηκε από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, τα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης. Να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα έργα τα οποία θα μείνουν εκτός εκ των πραγμάτων του Αντώνη Στρίτσης. Είναι τόσο μεγάλη ανάγκη για έργα στις τοπικές μας κοινωνίες που ήδη έχουμε ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια προτάσεων στο πρόγραμμα και πιθανώς θα πρέπει να δούμε πλέον συγκεκριμένα τι μπορούμε να μεταφέρουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Να δούμε τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή η καινούργια Ελλάδα που δημιουργείται, η Ελλάδα version 2, όπως παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό, τι περιλαμβάνει και σε ποιο σημείο η αυτοδιοίκηση εμπλέκεται και με ποιο τρόπο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Γνωρίζουμε, σαν τίτλους θα λέω και μόνο γιατί οι επόμενοι μιλητές είναι πιο ειδικοί και πιο αναλυτικοί από μένα για το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι θα έχουμε ενεργειακή αναβάθμιση σε κτίρια αλλά και σε οδοφωτισμό. Θα έχουμε αναπλάσεις, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι αυτές, σε τι ποσά, ποια έργα είναι ονοματισμένα και ποια είναι ελεύθερα, άρα μπορούμε και εμείς οι υπόλοιποι Δήμοι να καταθέσουμε προτάσεις. Τι γίνεται με έργα ίδρυσης και αποχέτευσης, εμβληματικά και μη. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον στον Αντώνη Στρίτσης και είναι ξεκάθαρο ότι δεν χωράνε όλα τα έργα εκεί πέρα. Τι θα γίνει με τα smart cities, και καθότι γνωρίζουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης θα είναι αφιερωμένο, θα είναι στοχευμένο σε έργα πρασίνου και έργα έξυπνης πόλης, τελικά εμείς πώς εμπλεκόμαστε. Τι θα γίνει με ένα θέμα το οποίο είναι παρεξηγημένο, μπορεί να ακούγεται απλοϊκό ή και απλό, αλλά μας αφορά άμεσα και αφορά τα έργα οδικής ασφάλειας και τα έργα ποιότητας των οδοστρωμάτων μέσα στις πόλεις μας, ειδικά μετά όλα αυτά τα έργα υποδομών τα οποία θα τρέξουν αυτό το διάστημα. Θα τόνιζα την εισβολή των Υπουργείων και των κεντρικών φορέων στο εσωτερικό των Δήμων και την άγαρμη έως και αντισυνταγματική αφαίρεση προσωπικού από τους Δήμους με αυτό το σύστημα της κινητικότητας. Επίσης, τρέχουν και θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ το ζήτημα των ιαματικών λουτρών, των αδέσποτων ζώων και των ζώων συντροφιάς και οι λαϊκές αγορές. Καταθέσαμε πρόταση για τον πράσινο μετασχηματισμό των πόλεων και για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων. Πρόταση για το waste management, για τον περιορισμό των απορριμμάτων, για την πρόληψη και τη σύγχρονη διαχείριση. Μια σειρά από ψηφιακές προτάσεις, όπως ένα ψηφιακό δεκάλογο για έξυπνες και βιώσιμες πόλεις, ψηφιακή αυτοδιοίκηση στο επόμενο βήμα, ανάπτυξη δικτύων πέμπτης γενιάς, αναβάθμιση κοινωνικών δομών που νομίζω ότι πρέπει έστω και δευτερογενώς η πολιτεία στις εγκρίσεις να μας δει ως φορείς που μπορούμε να διαχειριστούμε τέτοιου είδους τους δράσεις, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στις κοινωνικές υποδομές και στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Από καταρχήν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητοί συνάδελφοι, που η Κέρδη αποδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι είναι σοβαρός συνομιλητής σε ό,τι μεγάλο γίνεται στη χώρα μας. Άρα λοιπόν αυτό
έχει κατακτηθεί με πολλή δουλειά, με αγώνα, με προσπάθεια όλων των συναδέλφων, αλλά και της διοίκησης και του Προέδρου μας. Και πραγματικά θεωρούμε ότι μπορούμε, όταν κουβεντιάζουμε σοβαρά με τα Υπουργεία και με την Κυβέρνηση, αλλά και με άλλους φορείς, να έχουμε θετικά για την αυτοδιοίκηση. Οπότε λοιπόν αυτό, οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα στελέχη της αυτοδιοίκησης και ειδικά της ΚΕΔΕ που αν ήμουν 15 Αύγουστο, συνεδριάζαμε με τηλεδιάσκεψη για να μπορέσουμε να έχουμε πλήρη πρόταση 5,5 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ σε όλους τους τομείς για το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι θέμα, νομίζω, ρύθμισης από την πολιτεία να μπορέσει να απεγκλωβίσει εκατοντάδες ανθρώπους που στο παρελθόν θέλησαν να προσφέρουν στην πολιτεία στα κοινά πράγματα της ζωής μας και εκείνοι βρέθηκαν μπλεγμένοι. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας είναι πολλά, αλλά θα πρέπει μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος και ευέλικτος είναι και έξυπνος είναι και διορατικός είναι και μπορεί να ξεπεράσει πράγματα, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι ούτως ώστε να μην έχουμε αυτά τα αγκυλωτικά, Δημήτρη μου. Είναι πολύ σημαντικό, είσαι στην κεφαλή της ΚΕΔΕ και νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα αν μπορέσουμε να επιτύχουμε στην δική σου θητεία να καλυτερεύσουμε, αν θέλεις, λίγο την ποιότητα των υπηρεσιών των έξω από τους. Και καταλαβαίνεις τι λέω, έτσι. Πολλοί δήμαρχοι θα εντάξουν έργα τα οποία δεν θα μπορέσουν να υλοποιήσουν δυστυχώς, γιατί απλούστατα οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά και στα αυτοδιοικητικά και πάλι. Πάμε τώρα να δούμε τα του κορονοϊού, να δούμε ποια είναι η κατάσταση, η επιδημιολογική κατάσταση στην Αττική, αναπεριφερειακή ενότητα. Σύμφωνα πάντα με τις τελευταίες ενημερώσεις που έχουμε από τον ΕΟΔΗ που έγιναν χθες το απόγευμα. 2.759 νέα κρούσματα κορονοϊού, 1.305 εντοπίστηκαν στην Αττική. Ανατολική Αττική 128 κρούσματα, Βόρειος Τομέας Αθηνών 143 κρούσματα, Δυτική Αττική 92 κρούσματα, Δυτικός Τομέας Αθηνών 206 κρούσματα, Κεντρικός Τομέας Αθηνών 397 κρούσματα, Νησιά της Αττικής 17 κρούσματα, Νότιος Τομέας Αθηνών 156 κρούσματα και Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά 166 κρούσματα. Χθες σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός, στον τηλεοπτικό σταθμό Α, ουσιαστικά ανέλησε το χάρτη, το οδικό χάρτη για την έξοδο και επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά μίλησε επίσης και για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Να παρακολουθήσουμε τι είπε. Ήταν απαραίτητο να λάβουμε αυτή την απόφαση για τον πολύ απλό λόγο ότι το επιδημιολογικό φορτίο στις μεγάλες πόλεις, ειδικά στην Αττική, είναι ακόμα υψηλό και θα υπήρχε ένα σοβαρός κίνδυνος να μεταφέρουμε τον ιό σε περιοχές με χαμηλότερη επιδημιολογική επιβάρυνση. Κατά συνέπεια, συνταχθήκαμε με τους ειδικούς και δεν επιτρέψαμε τις υπερτοπικές μετακινήσεις. Καταλαβαίνω γιατί αυτό μπορεί να δυσαρέσει σε κάποιους, πλην όμως ήταν το απαραίτητο μέτρο το οποίο έπρεπε να πάρουμε σε αυτήν την συγκυρία για να προστατεύσουμε περιοχές οι οποίες έχουν πολύ λιγότερη επιδημιολογική επιβάρυνση. Και βέβαια, επειδή ήθελα χθες όταν μίλησα στους συμπολίτες μας να δώσω έναν οδικό χάρτη των μέτρων που θα μας συνοδεύουν για τον επόμενο μήνα, ξεκαθάρισα ότι το αντιστάθμισμα για να μείνουμε στην Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα το Πάσχα, θα είναι μια σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα, ξεκινώντας με το άνοιγμα της εστίασης, το οποίο μπορεί να λάβει χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα συμβεί κάτι εξαιρετικά απρόοπτο. Αμέσως μετά το Πάσχα, στις 3 Μαΐου, θα μπορέσουν να ανοίξουν εστιατόρια καφετέριες. Θα πάει το ωράριο μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ και πιστεύω ότι και αυτό θα δώσει μια δυνατότητα ψυχολογικής εκτόνωσης σε μια κοινωνία η οποία αναγνωρισμένα είναι κουρασμένη. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο συμμορφώνονται στα μέτρα. Εγώ από την πρώτη στιγμή και η κυβέρνησή μας και πιστεύω σε συνεννόηση με το ευρύτερο πολιτικό σύστημα είπαμε ότι δεν θέλουμε εδώ πέρα να επιβάλλουμε τη λογική της καταστολής. Mm-hmm. Γι' αυτό και βλέπετε ότι και οι παρεμβάσεις που έγιναν στις πλατείες ήταν μετρημένες, δεν χρησιμοποίησαν σε καμία περίπτωση βία. Είχαμε τον τρόπο μας όμως να αντιμετωπίσουμε και το φαινόμενο της πλατείας. Δεν θέλατε ή επιχειρήσατε να επιβάλλετε το κομμάτι της καταστολής και απέτυχε παραγωγός για να αναφερθώ στην περίπτωση της Νέας Μύρνης και όσα ακολούθησαν. Η περίπτωση της Νέας Μύρνης ήταν ένα λάθος, ήταν μια αστοχία, ήταν ένα γεγονός το οποίο δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να συμβεί. Η εμπειρία μας έδειξε ότι τα φαινόμενα αυτά δεν τα αντιμετωπίζεις με καταστολή. Θεωρώ ότι η συζήτηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κάποιων κατηγοριών εργαζόμενων, ειδικά των υγειονομικών, πρέπει να ανοίξει. Δεν θέλω να κάνω τη συζήτηση αυτή τώρα,
Αλλά πιστεύω ότι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όταν θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τον εμβολιαστικό κύκλο του επόμενου έτους, σίγουρα για τη γρήπη, πολύ πιθανόν και για τον COVID, γιατί είναι πολύ πιθανόν να χρειαστούμε είτε φέτος είτε του χρόνου να γίνει ένα συμπληρωματικό εμβόλιο, ο COVID δηλαδή να γίνει μια ενδημική ασθένεια, όπου θα πρέπει να κάνουμε αντί για ένα εμβόλιο της γρήπης να κάνουμε δύο, θα πρέπει να συζητήσουμε πολύ σοβαρά και να συνομιλήσουμε και με τα υπόλοιπα κόμματα τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κάποιων κατηγοριών, ειδικά των υγειονομικών. Είναι η δεύτερη φορά που λέτε, το είπατε και σε συνέντευξή σας στο Star, ότι δεν θέλετε να κάνετε αυτή τη συζήτηση τώρα. Και πραγματικά, όταν δίνει κανείς μια μάχη ζωής και θανάτου και έχει ένα υπερόπλο, απορώ γιατί δεν θέλετε να κάνετε τη συζήτηση αυτή τώρα. Την κάνω ήδη. Αισθάνομαι, και αν κάνω λάθος με διορθώνετε, ότι δεν θέλετε να ανοίξετε αυτό το θέμα τώρα, γιατί φοβάστε αντιδράσεις, φοβάστε κινητοποιήσεις και δεν θέλετε να συμβεί αυτό. Αλλά από την άλλη. Κύριε Σόλτερ, όταν έχω τα νοσοκομεία στο κόκκινο. Το σύστημα υγείας να κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ναι, είμαι πολύ ειλικρινής. Δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη συζήτηση τώρα. Θέλω να την ανοίξω μέσα στο καλοκαίρι, σε έναν ουδέτερο χρόνο, όταν θα έχει μειωθεί η πίεση. Νομίζω ότι είναι λογικό και κατανοητό αυτό που λέω. Σε λαϊκή αγορά του Παλαιού Φαλήρου βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης μαζί με κλιμάκιο φυσικά της Περιφέρειας Αττικής αλλά και το Δήμαρχο της περιοχής, όπου διενεργήθηκαν rapid test. Συνεχίζεται η δραστηριότητα της Περιφέρειας Αττικής και σε αυτόν τον τομέα. Στέλιος Αρέσκος βρίσκεται δίπλα μου να μας πει, να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ και πολύ περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Στέλιο. Ναι, είχαμε την Περιφέρεια Αττικής και τον Ιατρικό Σύλλογο, συνεργεία με γιατρούς, νοσηλευτές που βρέθηκαν στην λαϊκή αγορά της Αγίας Βαρβάρας στο Παλιό Φάλιρο. Μία πρωτοβουλία ιδιαίτερη, δεν συνηθίζεται στη λαϊκή αγορά μέσα τη στιγμή που κάνουν τα ψώνια τους οι καταναλωτές να υπάρχει και συνεργείο για να διενεργεί ελέγχους. Αυτό λοιπόν έγινε σήμερα το πρωί. Βρέθηκε ο Περιφερειάρχης κ. Πατούλης. Στέλιο, για να καταλάβουμε, άρα έγιναν προληπτικά rapid test και σε παραγωγούς και σε πολίτες που βρέθηκαν σε εκείνη τη στιγμή στο σημείο? Ναι, στους πάντες και σε κατοίκους που ήταν περαστικοί. Μπορούσε να περάσει όποιος ήθελε από το κλιμάκιο που βρισκόταν και να διενεργηθεί με προληπτικός έλεγχος. Με το άμκα του και την αστυνομική ταυτότητα, όποιος ήθελε, όποια ήθελε, μπορούσε να πάει να κάνει το τεστ. Περιμένανε περίπου 5 έως 10 λεπτά, αναλόγως, έβγαινε το αποτέλεσμα. Έφευγαν όσοι ήταν αρνητικοί και θα ειδοποιηθούν όσοι είναι θετικοί στα κινητά τους τηλέφωνα με SMS. Για να γίνει επί της ουσίας να προχωρήσουν ακριβώς, και σε να μοριακό για το μοριακό τεστ. Στη συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Κωστηρόπουλος μαζί με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Λαϊκών Αγορών της Αττικής, τον κύριο Μουλιάτο, που και αυτοί συνέβαλαν προκειμένου να διενεργηθούν αυτά τα τεστ και να προσέλθει όσο ενημερώσουν και τους πολίτες, γιατί πολλοί ρωτούσαν κατά πόσο, ας πούμε, αυτό τους βοηθάει, είναι ασφαλές, είναι αξιόπιστο, ξέρεις, τι συνηθισμένες ερωτήσεις που μπορεί να κάνουν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν υποβληθεί σε rapid test. Θέλει σε αυτό το σημείο να πάμε να δούμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Attica TV τόσο ο Περιφερειάρχης Αττικής ο κύριος Γιώργος Πατούλης, όσο και ο υπεύθυνος από την πλευρά της περιφέρειας, ο κύριος Πάνος Ευσταθίου, είναι ο επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής. Ναι. Η Περιφέρεια Αττικής, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών και την Διεύθυνση των Λαϊκών μας Αγορών, βρίσκεται στην καρδιά. Εκεί που βρίσκεται ο κόσμος, οι πολίτες μας, στις λαϊκές μας αγορές. Και αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι την ασφάλεια που θα πρέπει να έχουμε, άρα το μήνυμα που πρέπει να περάσει, αλλά και συγχρόνως κάνοντας συχνηλάτιση για να δούμε ποιοι είναι αρνητικοί και κάποιοι θετικοί, τους οποίους τους δίνουμε τις ανάλογες οδηγίες. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρέθηκα εδώ με τον Δήμαρχο, τον κύριο Κωστηρόπουλο, τον Γιάννη, πάντα φιλόξενος και πάντα οργανωμένος. Και προφανώς και τον κύριο Μουλιάτο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, και τον κύριο Μελά, τον αντιπεριφερειάρχη των Λαϊκών Αγορών. Συνεχίζουμε, γιατί πάνω απ' όλα στην εθνική προσπάθεια πρέπει να διακόψουμε τον κρίκο της μεταδοτικότητας μεταξύ των ανθρώπων και μεταξύ του ιού, τον οποίο θα το κάνουμε με τον μέγιστο βαθμό και με τη μέγιστη προσοχή. Είμαστε στη μία από τις μεγαλύτερες λαϊκές αγορές της Αθήνας. Η διαδικασία της επιδημιολογικής έρευνας, όπως σας ανέφερε και ο Περιφερειάρχης, προβλέπει rapid test
απάντηση στα 5 λεπτά σε περίπτωση που υπάρχει θετικότητα PCR test άμεσα και απάντηση το ίδιο βράδυ μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία στον άτομο το οποίο έχει βγει θετικό. Είναι σημαντικό ότι δίνουμε βεβαιώσεις γραπτές για όσους τις χρειάζονται για μετακινήσεις και οι υπόλοιποι παίρνουν με ένα SMS μέχρι και το βράδυ αργά την απάντηση στο τηλέφωνό τους. Αυτή η διαδικασία πιστεύουμε ότι είναι μια από τις καλύτερες διαδικασίες. Μάλιστα, διεκρίνα καλά και αντισηπτικά δόθηκαν στους όσους βρέθηκαν στο σημείο. Και όχι μόνο, Γιώργο, και αντισηπτικά και μάσκα και ένα μπολάκι με τα απαραίτητα φρούτα, μήλο, μπανάνα, πορτοκάλι και ένα μπουκάλι χυμό. Μάλιστα, πάντως δεν σταμάτησαν εκεί, συνέχισαν μετά ο Περιφερειάρχης με τον Δήμαρχο, τον κύριο Φωστηρόπουλο. Συνομίλησαν και οι δύο με παραγωγούς, σταμάτησαν σε αρκετά στάντ εκεί για να ρωτήσουν τον κόσμο πώς είναι, αν τέλος πάντων έχουν κάνει τεστ, αν τηρούνται τα απαραίτητα. Mm-hmm. Και φτάσανε μέχρι το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου, το οποίο πρέπει να πούμε λειτουργεί στο παλιό Φάλιρο από το Μάρτιο του 2013. Και ο αριθμός δυστυχώς έχει αυξηθεί αυτών που έχουν ανάγκη, των που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, που, τους οικονομικά ασθενέστερους που λέμε, γιατί ξεκίνησε τα πρώτα χρόνια με 70 ως 100 άτομα. Τώρα, από ό,τι μας έλεγε και ο Δήμαρχος, ο κ. Φωστηρόπουλος, είναι περίπου 1,000 άτομα αυτά που έχουν ανάγκες, δεν μπορούν εύκολα να βιοποριστούν. Κύριος Φωστηρόπουλος έτσι... το ξέρει πάρα πολύ καλά το ζήτημα, γιατί μπορεί σήμερα να είναι δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, ήταν αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του Παλαιού Φαλήρου στις προηγούμενες θητείες. Οπότε το ζήτημα αυτό με το κοινωνικό πρόσωπο... Ναι, και το έχει οργανώσει πολύ καλά. Το έχει οργανώσει και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ο κ. Πατούλης έμεινε εντυπωσιασμένος από τον τρόπο που λειτουργούν οι ομάδες εκεί για να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς στο κοινωνικό παντοπολείο. Ναι, και μην ξεχνάμε ότι στην περιοχή, στο συγκεκριμένο Δήμο, θήτευσε, σήμερα είναι βουλευτής, είναι θήτευσε για πολλά χρόνια δήμαρχος, ο Διονύσης ο Χατζηδάκης, ένας από τους πιο εμβληματικούς δημάρχους της περιοχής. Βέβαια, ο κύριος Φωστηρόπουλος συνεχίζει με πολύ δυναμικό τρόπο την πορεία του. Βέβαια. Στέλιο, να σε ευχαριστήσω θερμά. Δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι. Όχι, Γιώργο, αυτά. Ωραία. Ναι, ήταν μια επίσκεψη πραγματικά που έφερε πολύ κοντά τον κόσμο με τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο και νομίζω ότι βοήθησε όλες τις πλευρές. Σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε στην κάμερα του Attica TV ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, ο κύριος Φωστηρόπουλος, αλλά και ο κύριος Δημήτρης Μουλιάτος, πρόεδρος της Πανατικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών. Μια εξαιρετική δράση και σήμερα από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών. Βρίσκεται ο ίδιος ο Περιφερειάρχης για να δώσει το στίγμα, το οποίο το έχει ξεκινήσει πριν από χρόνια όταν ήταν δήμαρχος στο Μαρούσι, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας. Σήμερα δωρεάν λοιπόν rapid test σε μία από τις μεγαλύτερες λαϊκές αγορές στη Λαϊκή του Παλαιού Φαλήρου. Και παράλληλα τα προϊόντα τα οποία προσφέρονται στις λαϊκές και μένουν ως υπολείμματα μπαίνουν στους καφέ κάδους, γιατί είναι μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει η Περιφέρεια να σταματήσουν. Επιτέλους, και μια και χθες γιορτάζαμε την Παγκόσμια ημέρα της Γης, να σταματήσουμε επιτέλους να ρίχνουμε τα απορρίμματά μας ασύνδετα, αλλά να τα κάνουμε οργανωμένα, να τα επιστρέφουμε στη Γη. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία και γι' αυτό ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη, αλλά και το Σωματείο και τους ανθρώπους των Λαϊκών Αγορών, γιατί με αυτή την συνεργασία αποδεικνύουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά όλοι μαζί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη Αττικής, τον Γιώργο τον Πατούλη, για τη σημερινή του εμφάνιση στο χώρο των Λαϊκών Αγορών. Σε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που παίρνει η Περιφέρεια Αττικής και μπορώ να πω είναι από τις λίγες, όχι στην Ελλάδα είναι μοναδική, αλλά σε όλη την Ευρώπη, από τις ελάχιστες πρωτοβουλίες. Να τον συγχαρώ γι' αυτό με τους συνεργάτες του και εμείς έχουμε ανταποκριθεί σε αυτή τη δράση με τον καλύτερο τρόπο για να βοηθήσουμε στο rapid test που κάνουμε στους φίλους μας καταναλωτές που μας επισκέπτονται και τιμούν τη λαϊκή αγορά.
Επιστροφή λοιπόν εδώ μετά το βίντεο. Πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σύντομο δελτίο που παρουσιάζει καθημερινά εδώ στην εκπομπή η Ματίνα Πολυχρόνη. Ματίνα, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Την ανάγκη να στραφεί η αυτοδιοίκηση στην βιώσιμη ανάπτυξη με όπλο τα χρηματοδοτικά προγράμματα, επεσήμανε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας σε σχετικό φόρουμ. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης τόνισε ότι η Αττική μπορεί και θα είναι αρρωγός στην ανασύνταξη της ελληνικής οικονομίας. Το άνοιγμα παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών υπό προϋποθέσεις εξετάζει το Υπουργείο Εσωτερικών με πιθανή ημερομηνία επαναλειτουργίας της 24 Μαΐου. Οι αποφάσεις θα ληφθούν με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα μετά το άνοιγμα των υπόλοιπων σχολείων. Παράλληλα, συνεχίζεται μέχρι και 31 Ιουνίου η χρηματοδότηση των βρεφονηπιακών σταθμών και των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Στις 4.000 ανήλθαν σε διάστημα περίπου ενός μήνα οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για αντικατάσταση διπλώματος οδήγησης, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Αττικής παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα από τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Επιχορήγηση δήμων μέσω ΕΣΠΑ για μέσα μεταφοράς φιλικά προς το περιβάλλον αναμένεται τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες της ελληνικής Euractiv. Στόχος είναι να περιοριστεί η χρήση γιοταχή αυτοκινήτων και να μειωθεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση. Και κλείνοντας, πυρετοδός εργάζονται συνεργεία και προσωπικό του Δήμου Κηφισιάς για την 67η Ορθοκομική Έκθεση, η οποία ανοίγει τις πύλες της στις 6 Μαΐου. Το Άλσος Κηφισιάς έκλεισε για τους επισκέπτες, καθώς έχουν ήδη αρχίσει να τοποθετούνται τα καινούρια περίπτερα των ορθοπαραγωγών. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνουμε για σήμερα. Ένα πολύ μεγάλο γεγονός για την Κηφισιά, η ανθοκομική έκθεση, υπό κανονικές συνθήκες, όχι τις υγειονομικές αυτές που ειδικές συνθήκες που ζούμε τα δύο τελευταία χρόνια ουσιαστικά. Μάλλον όχι τον 1,5 χρόνο, εγώ το πήγα λίγο παραπίσω. Έτσι το νιώθουμε όμως, Γιώργο. Το νιώθουμε ότι έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό είναι η αλήθεια. Θα ήταν το γεγονός της χρονιάς για το Δήμο Κηφισιάς. Και παρόλα αυτά μένει και πέρσι, δηλαδή προσαρμόστηκε ο Δήμος. Φυσικά με τα μέτρα που έγινε πέρσι, έγινε όμως, οι συναυλίες έγιναν, γιατί δεν είναι μόνο η ανθοκομική έκθεση, είναι και πολιτιστικές δράσεις στο πλαίσιο της έκθεσης. Φεστιβάλ ολόκληρο αυτό. Ακριβώς, έγιναν διαδικτυακά. Πέρσι, θυμόμαστε με τη Φωτεινή Δάρα. Φέτος θα γίνουν πάλι με μέτρα. Έχει κλείσει ήδη το Άλσος, είπαμε. Επομένως, ο κόσμος δεν θα μπορεί να πάει αυτές τις ημέρες. Θα ξεκινήσει 6 Μαΐου μέχρι 23 Μαΐου. Και είναι και θεματική η έκθεση αυτή φέτος. Και το θέμα, Γιώργο, μάντεψε, ναι. Ποιο λες να είναι, θα σου πω εγώ. Πίνακες. Όχι, δεν είναι πίνακες. Είναι τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Λογικό. Όπως... Απολύτως λογικό. Ναι. Και φτιάχνεται αυτές τις ημέρες στο πάρκο, το θεματικό πάρκο, από αρχιτέκτονες τοπίου, από κυπουρούς πάρα πολύ εξειδικευμένους για θεματικά πάρκα. Θα είναι πάρα πολύ όμορφο να πάει ο κόσμος εκεί με τα μέτρα του, να το απολαύσει. Είναι όμορφες εικόνες αυτές από την ανθοκομική έκθεση. Ο πρόεδρος, ο κύριος Παπαδόπουλος και αντιδήμαρχος Κηφισιάς, έχει δώσει τις εντολές στα συνεργεία του Δήμου, τα έχει κατευθύνει και αυτές τις ημέρες τρίβονται τα μάρμαρα, τοποθετούνται τα περίπτερα των ανθοπαραγωγών. Και Γιώργο, δεν είναι ότι είναι μόνο όμορφο. Είναι σημαντικό και για αυτούς που έχουν φυτώρια, για τους ανθοπαραγωγούς να προβάλλουν αυτά που έχουν, τα όμορφα φυτά τους και ο κόσμος να μπορέσει να τα προμηθευτεί σε ανταγωνιστικές τιμές. Σε όσους δηλαδή αρέσουν τα λουλούδια. Και όλα αυτά βέβαια πάντα κάτω από την επίβλεψη και τις οδηγίες του Δημάρχου Κηφισιάς, του κυρίου Θωμάκου, του Γιώργου Θωμάκου. Και με μέτρα προστασίας, με μάσκες, ο κόσμος να πάει να το απολαύσει, γιατί όχι. Για το ζήτημα με την αντικατάσταση διπλώματος, αυτό που ανέφερες και εσύ, θα δούμε στη συνέχεια και σχετικό ρεπορτάζ. Έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε? Γι' αυτό που λες είναι σημαντικό, γιατί είπαμε ότι 4.000 σε περίπου ένα μήνα ήταν οι αιτήσεις, 2.000 εξυπηρετήθηκαν αυθημερών, δηλαδή επισπεύδεται, γίνεται μια σημαντική δράση από τη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας. Και γι' αυτό που είπαμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ελληνικής Euractiv, ότι αναμένεται μέσω ΕΣΠΑ οι Δήμοι να έχουν μια χρηματοδότηση για
για τα πράσινα μέσα μεταφοράς. Και εμείς έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, 95% των Δήμων έχει υποβάλει προτάσεις στο σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Χρηματοδοτούσε και το Πράσινο Ταμείο. Ναι. Υπάρχουν ενέργειες και δράσεις γενικά προς και από το Αντώνη Στρίτσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και από τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ. Αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι πολύ σημαντικά. Θα προβλέπεται μέσω αυτού που είπαμε, μέσω της επιχορήγησης που αναμένεται τις επόμενες ημέρες, και σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ποδήλατα. Και μάλιστα θα γίνει και ένας συνδυασμός να υπάρχουν φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων σε σημεία μίστοσης ποδηλάτων. Που αυτό σημαίνει, θα πει. Και παρουσιάσαμε πριν από λίγες μέρες και μέσα από την εκπομπή τον πρώτο σταθμό κοινόχρηστων ηλεκτροκίνητων, ναι, οχημάτων που είναι στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Είχε το πολύ ωραίο βίντεο, βέβαια. Όπου το βίντεο της ΚΕΔΕ, φυσικά, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, όπου εκεί μπορεί κάποιος να προμηθευτεί με πολύ χαμηλή τιμή, να νοικιάσει ουσιαστικά ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο. Με τιμή, όπως έχει πει και ο ίδιος ο Δημάρχος, το λέει και στο βίντεο, τιμή όσο είναι περίπου να νοικιάσει ένα πατίνι, ένα ηλεκτρικό πατίνι, να μπορεί να κάνει τη διαδρομή που θέλει, ενδεχομένως και μέχρι το κέντρο της Αθήνας, χωρίς να έχει τον προβληματισμό αν μπορεί να περάσει το δακτύλιο, οτιδήποτε και όλα αυτά, και να το επιστρέψει πίσω. Είναι μια σημαντική. Η επόμενη μέρα είναι ουσιαστικά. Είναι αυτό. Θα έχουμε και μέσω αυτής της επιχορήγησης από το ΕΣΠΑ πράγματα, δράσεις που στη χώρα μας δεν τα είχαμε συνηθίσει. Σκούτερ ηλεκτροκίνητα, ποδήλατα, εφαρμογές που μπορείς να φορτίζεις το αυτοκίνητο μέσω δηλαδή, του κινητού σου. Αναμένονται πολύ ωραία και σημαντικά για το περιβάλλον μέσα μεταφοράς. Αρκεί να έχουμε επιτάχυνση των διαδικασιών, ναι, και να τα δούμε σύντομα. Ματίνα, πολύ χρόνο, σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, επισκόπηση τοπικού τύπου. Θα συνδεθούμε με την Άρτα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο, να ανοίξουμε παράθυρο στην περιφέρεια. Και έχει φέτος ιδιαίτερη αξία αυτό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι θα απευθυνθεί ο Δήμαρχος φυσικά και στους ετεροδημότες που λόγω των ειδικών συνθήκων δεν θα μπορέσουν να πάνε φέτος στην Άρτα. Μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε. Επιστροφή τώρα εδώ στις δημοσκοπήσεις. Δεύτερο μέρος, πάμε στην επισκόπηση του τοπικού τύπου. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Επικαιρότητα Δυτικής Αττικής. Εκστρατεία ανθρωπιά στην Ελευσίνα. Ο Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου συγκεντρώνει τρόφιμα για να στηρίξει εν ώψη Πάσχα άπορες οικογένειες. Είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά του Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου Πεδίου. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και με τον Πρόεδρο και νομίζω η δράση τους είναι πολύ σημαντική. Νέες εφαρμογές καλύτερη εξυπηρέτηση από τα ΚΕΠ Ελευσίνας και Μαγούλας. Ο Δήμος ως προπύργου για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης Α βρεφονιπιακού ύψους 650.000 ευρώ. Πάμε στην εφημερίδα Θριάσιο. Από Μεγάλη Τετάρτη τα ραντεβού εμβολιασμού για τους 30 έως 39 ετών είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Θριάσιο. Εξώδικο του πρώην Δημάρχου Ελευσίνας, τον δημοσιογράφο κύριο Πορτοσάλτε για την Πίτσος. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα για την περιοχή, το οποίο έχει αναδειχθεί το προηγούμενο διάστημα. Πάμε στην εφημερίδα Ενημέρωση Μεγάρων και Δυτικής Αττικής. Το μέλλον στις επιχειρήσεις και τις μετακινήσεις είναι εδώ, είναι το κεντρικό θέμα. Εφημερίδα Μαρισία. Συμβούλιο της Επικρατείας προς τον Δήμο Πεντέλης αναθεωρήστε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Μελισσίων, είναι το κεντρικό θέμα επίσης. Συνείδηση, εφημερίδα Συνείδηση. Ποια τα νέα δεδομένα, έσφιξε ο κλοιός, ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την αγορά του πνεύμονα πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, είναι το κεντρικό θέμα. Εφημερίδα Κτύπος, έτσι συν μία κρίσιμες παρεμβάσεις, ζεστό χρήμα στην οικονομία. Και εφημερίδα Κοινωνική, και με αυτή την εφημερίδα θα κλείσουμε την επισκόπηση του τοπικού τύπου για σήμερα, VIP κύκλωμα διακίνησης μεταναστών. Η ταρίφα και το σχέδιο μεταφοράς τους από την Τουρκία μέχρι τον Πειραιά. Μάλιστα, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Είδατε τα βασικά θέματα της επικαιρότητας όπως φαίνονται μέσα από αυτά τα πρωτοσέλιδα. Και όπως σας είχα προαναγγείλει, θα πάμε σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε παράθυρο στην περιφέρεια. Θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αρταίων, τον κύριο Χρήστο Τσιρογιάννη, που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά για τις μέρες που έρχονται.
Χρόνια πολλά, Δήμαρχε. Θα σας δώσουμε και τη δυνατότητα στο τέλος να ευχηθείτε φυσικά και στους ετεροδημότες που φέτος λόγω των ειδικών συνθήκων δεν θα καταφέρουν να βρεθούν στην Άρτα. Αλλά αυτό προς το τέλος της συζήτησής μας. Πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε ποια είναι η εικόνα η επιδημιολογική που έχετε, Δήμαρχε, στο Δήμο σας, στην περιοχή σας. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά και γενικότερα αυτόν τον ένα και πλέον χρόνο που διαρκεί η πανδημία, η Άρτα ήταν από τις χαμηλότερες κρούσματα περιοχές στην Ευρώπη. Και τώρα πρόσφατα που βγήκε και μία έρευνα τώρα τις τελευταίες μέρες, είναι η πιο κίτρινη περιοχή στην Ευρώπη ως στην Ελλάδα. Βέβαια αυτό οφείλεται στους πολίτες κυρίως, μετά στην καλή συνεργασία των φορέων στην Άρτα, των φορέων αυτοδιοίκησης, των φορέων γενικότερα της κοινωνίας της Άρτα, της πολιτείας, που εφαρμόζουμε τα μέτρα, προσέχουμε, κάνουμε προληπτικές ενέργειες, κάνουμε τεστ και γενικότερα, αν και κουραστήκαμε όλοι μας με αυτή την εξέλιξη και τόσο μεγάλη διάρκεια της πανδημίας, βλέπουμε φως στο τούνελ, έχουμε μια ελπίδα και αυτή είναι διάχυτη μέσα στην κοινωνία, ότι λόγω του εμβολίου, λόγω του ότι ανοίγει ο καιρός, έρχονται καλύτερες μέρες και θέλω να πιστεύω ότι μετά από λίγο καιρό θα είναι παρελθόν όλο αυτό το οποίο ζήσαμε και ταλαιπώρησε και ψυχολογικά, ανθρώπινα, σωματικά, αλλά και οικονομικά τις τοπικές μας κοινωνίες. Άρα είστε αισιόδοξος, Δήμαρχε, για το επόμενο διάστημα και ειδικά για την τουριστική περίοδο. Ναι, μεν η Άρτα δεν είναι ένας προορισμός, αυτό που λέμε καλοκαιρινός προορισμός, αλλά αποτελεί έναν προορισμό, ιδιαίτερα το χειμώνα. Κοιτάξτε, κάθε περιοχή έχει τα δικά της συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η Ελλάδα από άκρη σε άκρη είναι μια πολύ όμορφη περιοχή. Άρα οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε το τι έχει ο καθένας. Εμείς έχουμε εδώ αξιοθέατα, έχουμε τα βυζαντινά μας μνημεία. Η Άρτα είναι μια βυζαντινή πόλη, γι' αυτό και την περίοδο του Πάσχα εμείς κάνουμε και κάναμε μάλλον τώρα λιγότερο ανάλογα πώς είμαστε στην κατάσταση μας στη Βυζαντινή Εβδομάδα, που αναδεικνύουμε τα βυζαντινά μνημεία που έχει η Άρτα και κάνουμε εκδηλώσεις. Και το Πάσχα κυρίως στην Άρτα έχει πάρα πολύ κόσμο τις άλλες εποχές πριν τον κορονοϊό. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια με όλους τους φορείς του τουρισμού, την περιφέρεια, το επιμηλητήριο, οι Δήμοι, έτσι ώστε σιγά σιγά να μπορέσουμε να αναπτυχθεί και προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί εδώ τώρα και οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια βοήθησαν σε αυτό. Η Άρτα είναι 3 ώρες από την Αθήνα, 3 ώρες από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά έχουμε όμως και ανάπτυξη εμείς στην Άρτα εδώ στο πρωτογενή τομέα. Έχουμε ένα έφορο κάμπο στην Άρτα που παράγουμε ακτινίδια, πορτοκάλια, μανταρίνια. Αλλά έχουμε όμως και πολύ καλά προϊόντα κτηνοτροφικά, έχουμε τα τυριά μας. Πάμε πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι, το πρωτογενής τομέα, μαζί με το Πανεπιστήμιο που έχουμε την αγροτική κατεύθυνση εδώ, τη Γεωπονική Σχολή στην Άρτα και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και του Πληροφορικής. Οπότε συνθέτουμε, αν θέλετε, ένα πάζ μιας οικονομικής ανάπτυξης που σχεδιάζουμε εμείς αυτή τη στιγμή για την περιοχή μας. Άρα το επόμενο διάστημα, φαντάζομαι, Δήμαρχε, και αν βγάλουμε από αυτό το κάδρο τους περιορισμούς που υπάρχουν από τον κορονοϊό, είναι ψηλά στην ατζέντα σας ακόμη περισσότερο να αναπτυχθεί η εξωστρέφεια της περιοχής σας. Βεβαίως, να αναπτυχθεί η εξωστρέφεια της περιοχής μας και εκεί θέλουμε όλους, δηλαδή εμείς καλούμε όλους τους πολίτες της Άρτας, αλλά και αυτούς που μένουν στην Άρτα ή είναι σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και όπου αλλού, να μπορέσουμε να ενώσουμε δυνάμεις, γιατί σε αυτή την κρίσιμη εποχή που ζούμε δεν περισσεύει κανείς και δεν έχουν τα προβλήματα της περιοχής μας χρώμα. Αυτό λέω εγώ, η αυτοδιοίκηση για μας δεν έχει χρώμα. Παλεύουμε όλοι για την περιοχή μας, για ένα καλύτερο μέλλον για μας, για τα παιδιά μας. Και εγώ είμαι ευχαριστημένος σε αυτά τα 7 χρόνια στη διοίκηση του Δήμου, γιατί έχουν γίνει μικρά και μεγάλα πράγματα που έχουν βελτιώσει την ποιότητα ζωής της περιοχής μας. Και γενικότερα η Άρτα έχει αποκτήσει μια εξωστρέφεια και ακούγεται στο Πανελλήνιο αλλά και αλλού με τη συμμετοχή μας σε εκθέσεις, σε διάφορες εκδηλώσεις. Αλλά αυτό όμως δεν σταματάει, θέλει μια προσπάθεια συνολική όλων μας. Πώς εξελίσσεται το δημοτικό σας έργο, δηλαδή έχετε ήδη βάλει στέρεες και γερές βάσεις από την προηγούμενη θητεία, αλλά τι προγραμματίζετε για το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν είναι εγωιστικό να πω ότι η Άρτα είναι ένα απέραντο εργοτάξιο. Πραγματικά παντού, αν και είμαστε σε μια περίοδο που έχουν καθίσει πολλά πράγματα, εννοώ ότι δεν τρέχουν λόγω της πανδημίας και των
αδειών που υπάρχουν στο στελεχειακό δυναμικό των Δήμων, που πραγματικά υπάρχουν άδειες ειδικού σκοπού, άδειες εκπαθών ομάδων. Παρ' όλα αυτά, τρέχουμε πάρα πολλά έργα, μικρά και μεγάλα, έργα καθημερινότητας, αλλά και μεγάλα αναπτυξιακά έργα όπως αναπλάσεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή στην Άρτα, που κάνουμε ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων, ένα μεγάλο πρόγραμμα 80 χιλιόμετρων σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις και αγροτικές καλλιέργειες που έτσι στηρίζουμε και με την πλευρά μας και τον πρωτογενή τομέα, σε εγκυοβελτητικά έργα, το Ξενία, το παλιό ξενοδοχείο που ήταν στην Άρτα, μέσα στο κάστρο, που το οποίο αυτό εντάχθηκε σε πρόγραμμα και αυτή τη στιγμή το θα λειτουργήσουμε σαν ένα καφέ, εστιατόριο και πολιτιστικό κέντρο, στο Open Mall που θα διαμορφώσουμε εκ νέου το κέντρο της πόλης μας, και πολλά άλλα έργα, γεφυρώσεις του ποταμού Αράχτου και έργα στον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα. Αυτό όμως είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ήρθε τυχαία, ήρθε γιατί την πρώτη μας θητεία δουλέψαμε μεθοδικά, κάνοντας μελέτες, διεκδικώντας χρηματοδοτήσεις, και γι' αυτό τώρα δημοπρατούμε και υλοποιούμε αυτά τα έργα. Έργα στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, έργα τώρα που υποβάλαμε στο πρόγραμμα Τρίτσης, σε όλες τις προσκλήσεις του προγράμματος Τρίτσης που έχει πάρει και παράταση μέχρι 30 Μαΐου, και βέβαια εκεί έχουν μπει κάποια πλαφόν, αλλά νομίζω ότι σωστά. Θέλω την άποψή σας, Δήμαρχε, για το πλαφόν, και θέλω την άποψή σας γιατί έχουμε συνηθίσει εδώ μέσα από τις δημοσκοπήσεις να μιλάμε κυρίως με δημάρχους της Αττικής και να βλέπουμε ουσιαστικά την άποψη αστικών, μεγάλων δήμων κυρίως, όχι όλοι της Αττικής, οι περισσότεροι. Όμως στη δική σας περίπτωση και στην περίπτωση δήμων της περιφέρειας είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Οπότε έχει ιδιαίτερη αξία να μας πείτε, είστε επί της ουσίας ως δήμαρχος μιας περιοχής, ενός δήμου της περιφέρειας, ευχαριστημένος από τις τελευταίες ρυθμίσεις που έγιναν? Καταρχήν, εμείς έχουμε μάθει που ασχολούμαστε με τα προγράμματα ότι όλες οι προσκλήσεις έχουν πλαφόν. Έχουν κάποια συγκεκριμένη διαδικασία, δηλαδή έχουν ένα ποσό χρηματοδότηση, έχουν μια άμεση ή συγκριτική αξιολόγηση, έτσι δουλεύουν. Άρα η αλήθεια είναι ότι μας παρεξένεψε όταν βγήκαν αυτές οι προσκλήσεις εξ αρχής χωρίς να έχουν πλαφόν. Οπότε από τη στιγμή που υπάρχουν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και έχουμε 332 δήμους με συγκεκριμένα πληθυσμιακά ή γεωγραφικά χαρακτηριστικά, άρα θα πρέπει να μπει ένα πλαφόν. Τώρα, αν αυτό το πλαφόν είναι αδική ή όχι κάποιους δήμους, είναι μεγάλη κουβέντα. Άρα νομίζω ότι σωστά το έβαλε ο Υπουργός, ο κ. Πέτσας, ότι ας καθίσουμε να υποβάλουμε προτάσεις, να δούμε αυτή τη στιγμή τι απορροφήσεις θα έχουμε, και εδώ είμαστε σαν Υπουργείο Εσωτερικών, εάν απορροφηθεί τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πούμε ότι εμείς θέλουμε και άλλα χρήματα γιατί τα απορροφήσαμε. Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα. Υπάρχουν τα ΠΕΠ, υπάρχουν τα τομεακά του ΕΣΠΑ, υπάρχει το Πράσινο Ταμείο, υπάρχει, αν θέλουμε, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Θέλω να πω δηλαδή ότι καμιά φορά και εμείς προσφάτως γκρινιάζουμε. Και προσφάτως, Δήμαρχε, προσφάτως και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ανάκαμψης, αυτό θα έλεγα, ότι εκεί, επειδή τώρα μας έγινε και την Τετάρτη μία ενημέρωση από τους υπουργούς και κυρίως από τον κύριο Σκυλακάκη, που χειρίζεται το Ταμείο Ανάκαμψης, και εκεί θα βγουν πολλές προσκλήσεις. Απλά εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει λίγο το Τρίτης να δει, και αυτό ήταν ένα αίτημα της ΚΕΔΕ, να εξαιρέσει τα έργα του προγράμματος Φιλόδημος 1 ή τα προγράμματα των ιδρεύσεων και αποχετεύσεων. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, να σας πω ότι στο Δήμο Αρτιών αντιστοιχούν από το πρόγραμμα Τρίτης 22 εκατομμύρια ευρώ, όμως τα 10 εκατομμύρια είναι προσκλήσεις για την ΔΕΙΑ, ίδρυση αποχέτευση δηλαδή, και Φιλόδημος 1. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για 13 προσκλήσεις, εμείς πώς για 12 προσκλήσεις, πώς να υποβάλουμε προτάσεις, δεν μας φτάνουν τα χρήματα. Άρα πρέπει να έρθει το Υπουργείο και να πει: ηλεκτροκίνηση, παράδειγμα, την πετάω στο ανάκαμψη, ή αστική αναζωογόνηση, το πετάω στο ανάκαμψη ή αγροτική ειδοποίηση. Και νομίζω ότι το Υπουργείο θα το κάνει αυτό όταν έχει τις αιτήσεις των Δήμων της 31 του Μάη. Να αξιοποιηθούν ουσιαστικά με διαφορετικό τρόπο όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτό ζητάτε? Ναι, αυτό ζητάμε, και νομίζω ότι το κρίσιμο και το μυστικό εδώ σε εμάς που ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση είναι όταν έχουμε όριμες μελέτες, θα βρούμε τον τρόπο να τις χρηματοδοτήσουμε. Επειδή είστε δήμαρχοι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, ήθελα να σας ρωτήσω και για τον εκλογικό νόμο. Βέβαια, θεωρώ, κατά προσωπική άποψη, νομίζω και των αιρετών, έχει τεθεί πολλές φορές στα διοικητικά σας συμβούλια, ότι δεν είναι και το μεγαλύτερο θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή την αυτοδιοίκηση, αλλά σίγουρα ένα θέμα βασικό. Θέλω το σχόλιο σας για τον νέο εκλογικό νόμο.
Κοιτάξτε, αυτός ο καινούργιος εκλογικός νόμος προέκυψε γιατί δεν διασφαλίστηκε κυρίως η κυβερνησιμότητα με τον προηγούμενο νόμο. Και είδαμε, ας πούμε, να μεταφέρονται αρμοδιότητες από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Άρα, ο εκλογικός νόμος αυτός κυρίως λύνει προβλήματα κυβερνησιμότητας πρώτα, γιατί είναι δύσκολο σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν πόροι, που πρέπει να τραβήξει την κοινωνία σου μπροστά, να πρέπει να πάρεις δύσκολες αποφάσεις και εκεί να μην σου δίνουν τη δυνατότητα ισορροπίες αυτές να διοικήσεις τον Δήμο σου. Άρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ήταν ένα αίτημα της αυτοδιοίκησης, γιατί εμείς ζητήσαμε να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Η κυβέρνηση μας άκουσε, οπότε είμαστε ικανοποιημένοι. Και από εκεί και πέρα, λέω, δεν είναι μόνο η εκλογική διαδικασία, κυρίως λύνει το ζήτημα της κυβερνησιμότητας και αυτό είναι το σημαντικό που ο καινούριος νόμος θα λύσει. Τι περιμένετε αμέσως μετά τον εκλογικό νόμο, τι ζητάει η αυτοδιοίκηση αμέσως μετά? Εμείς αυτό που ζητούμε είναι σε ό,τι μας αφορούν να έχουμε λόγο, γιατί οι Δήμοι είναι δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και επειδή υπηρετούμε τις τοπικές μας κοινωνίες, θα πρέπει να δίνουμε την τεχνογνωσία ή τα προβλήματα αυτά στην κάθε κυβέρνηση και να βρίσκουμε λύσεις από κοινού για να είμαστε χρήσιμοι για τον τόπο. Άρα αυτό που πρέπει να δει και το έχουμε βάλει ως σκέδε είναι το θέμα των αρμοδιοτήτων. Υπάρχει ένα μπέρδεμα σε ποιο αρμοδιότητες ανήκουν στους Δήμους ή στις περιφέρειες ή στις αποκεντρωμένες ή στα Υπουργεία. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει και πρέπει να έχουμε διακριτούς πόρους και να ξέρουμε ότι κάθε χρόνο ο Δήμος Αρτέων το αναλογούν αυτά. Δεν μπορούμε να νιώθουμε επέτες κάποιες στιγμές που να απευθυνόμαστε είτε σε Υπουργεία είτε σε περιφέρειες και να ζητάμε χρήματα για έργα που είναι αναγκαία για τον τόπο μας και εκεί, ας πούμε, να υπάρχει μια σχέση, αν θέλετε, που δεν νομίζω ότι ταιριάζει σε κανέναν αυτοδιοικητικό αυτό τον ταραβέρι. Άρα θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα, αρμοδιότητες, πόρους και ανθρώπινους. Και κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει το θέμα των προσλήψεων, γιατί έχουμε συρρυκνωθεί πάρα πολύ με τους νόμους και με τα μνημόνια που έχουν φύγει πάρα πολλοί υπάλληλοι χωρίς να προσλαμβάνεται προσωπικό. Άρα πρέπει να δοθεί ένα πράσινο φως, να μπουν νέοι άνθρωποι με πτυχία και με γνώσεις για να μπορέσουμε να στήσουμε το νέο δημόσιο. Φαντάζομαι σας δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο και η κινητικότητα. Ναι, η κινητικότητα για μένα είναι ένα λάθος, το οποίο δεν καταλαβαίνω γιατί το συνεχίζουμε. Προφανώς ότι είναι μια δέσμευση μέσα από την Τρόικα, όμως κάπου έγινε λάθος. Ο νομοθέτης θεωρώ ότι την κινητικότητα την έβγαλε για να βοηθήσει υπαλλήλους οι οποίοι έχουν θέματα οικογένειας, δηλαδή ένας είναι στην Άρτα από το ζευγάρι και ο άλλος είναι στην Αθήνα, να έρθουν κοντά το ζευγάρι για λόγους υγείας. Αυτό κανένας αυτοδιοικητικός δεν θα πει ποτέ όχι όταν θέλει να σμίξει ένα ζευγάρι ή για λόγους υγείας, όμως δεν μπορούμε να διανοηθούμε την κινητικότητα από το κτίριο του Δημαρχείου της Άρτας να περνάει τα 200 μέτρα να πάει στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό είναι λάθος και νομίζω ο νομοθέτης δεν είχε αυτό το σκεπτικό, άρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το σταματάμε. Βγάζουμε κατά καιρούς κάποιες διορθωτικές εγκυκλίους, αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται. Και πιστέψτε με ότι αυτή τη στιγμή νιώθουμε εκβιαζόμενοι από υπαλλήλους που όταν τους λέμε να κάνουν το αυτονόητο και να δουλέψουν μας απειλούν ότι θα περάσουν τον περιφερειακό και θα φύγουν και θα πάνε δίπλα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Έχουμε ένα τεχνικό ζήτημα, θα συνδεθούμε και πάλι. Νομίζω ότι κόπηκε η σύνδεση σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Αυτό που λέει ο Δήμαρχος Αρτέων, ο κύριος Τσιρογιάννης, είναι πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει ακόμα και εκβιασμός. Δηλαδή, ακόμα και οι υπάλληλοι, όταν πιεστούν από τις διοικήσεις των Δήμων, εκβιάζουν ότι ενδεχομένως να φύγουν χωρίς να το αιτιολογούν. Δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση να συνδεθούμε και πάλι. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα είμαστε. Να δώσω για άλλη μια φορά τρόπους επικοινωνίας. Έχω δεχτεί και πολλά μηνύματα από ετεροδημότες της Άρτας, οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην Αθήνα και θέλουν να ακούσουν το Δήμαρχο Αρτέων. Μου στέλνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας. Δημοσκοπήσεις @attica.tv.gr στο Twitter, δημοσκοπήσεις @attica.tv στο Facebook, www.attica.tv.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, 211-27-007-11 είναι το κανάλι μας, είναι το τηλέφωνο για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα.
και φυσικά δημοσκοπήσεις Άττικα TV είναι το κανάλι μας στο YouTube. Είμαστε σε θέση να συνδεθούμε και πάλι με τον Δήμαρχο. Σας ακούμε, Δήμαρχο, είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Νομίζω διακόπηκε η σύνδεσή μας σε πολύ κομβικό σημείο. Έχετε δεχτεί εκβιασμό από υπαλλήλους? Όχι, απλά λέω το εξής, ότι όταν εμείς λέμε στους υπαλλήλους μας να κάθουν αυτονόητο και να δουλέψουν κάποιοι υπάλληλοι και όχι όλοι προφανώς, εκείνοι σας λέω ότι επειδή έτσι είναι το δημόσιο, ότι μας απειλούν ότι αν τους ζωρίσουμε πολύ, ότι θα μετακινηθούν σε άλλη υπηρεσία στην ίδια πόλη, που καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Άρα θέλω να πιστεύω ότι επειδή είναι σύσσωμη η αυτοδιοίκηση και σύσσωμη ομόφωνα η ΚΕΔΕ, ζητάει από την πολιτεία, από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εσωτερικών να σταματήσει την κινητικότητα με αυτόν τον τρόπο και να την αλλάξει. Πρόσφατα έβγαλε ένα νόμο που λέει ότι για δήμους μέχρι 25.000 κατοίκους και νομίζω νησιωτικούς μέχρι 55.000 κατοίκους, ότι εκεί θα ισχύει σύμφωνη γνώμη των δημάρχων για να μπορέσει να φύγει. Αυτό πρέπει να γίνει σε όλους τους δήμους. Δηλαδή, όταν κάπου συμφωνούν οι δήμαρχοι, να φεύγει ένας υπάλληλος. Και σας λέω πάλι ότι ο δις δήμαρχος δεν θα αρνηθεί σε κάποιον υπάλληλο να φύγει αν υπάρχουν λόγοι οικογενειακοί ή λόγοι υγείας. Και εκεί είναι και απόφαση. Αντικειμενικοί λόγοι. Αντικειμενικοί. Και θα κλείσουμε, Δήμαρχε, όπως έλεγα και πριν. Έχουμε δεχτεί πολλά μηνύματα από ετεροδημότες σας, οι οποίοι φέτος λόγω των ειδικών συνθήκων δεν θα καταφέρουν να έρθουν στην Άρτα λόγω της απαγόρευσης που υπάρχει στις διαπεριφερειακές μετακινήσεις. Θέλουμε το δικό σας μήνυμα εν ώψη του Πάσχα. Καταρχήν, εμείς θα τους θέλαμε κοντά μας και ξέρετε ότι το Πάσχα είναι οι γιορτές του χωριού, της επαρχίας, που υπάρχει αυτή η μετακίνηση όπου δεν υπάρχει τα Χριστούγεννα προς τα δω. Τους θέλαμε, πάντα είχαμε συνηθίσει η Άρτα να πλημμυρίζει κόσμο την περίοδο του Πάσχα και για τις εκδηλώσεις της Βυζαντινής Άρτας. Όμως προέχει η υγεία, η δημόσια ασφάλεια, η δημόσια υγεία, άρα είναι το τελευταίο Πάσχα που θα είμαστε μακριά, να περάσουμε όμορφα με τις οικογένειές μας, με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να έχουμε την υγεία μας και έχουμε και άλλα χρόνια να ξανασμίξουμε. Άλλωστε, εμείς θα κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις λιτές και όπως προβλέπετε από τα μέτρα της πανδημίας, τις οποίες θα τις προβάλλουμε μέσα και από το κανάλι μας που έχει ο Δήμος Αρτέρας στο YouTube, το Arta Web TV. Άρα καλό όλους τους ετεροδημότες από εκεί να δουν την Άρτα, να πάρουν γεύση από τις εκδηλώσεις μας, θα έχουν την αγάπη μας και να το σκεφτόμαστε και να περάσουμε καλά, καλό Πάσχα να έχουν και εκείνοι και να σμίξουμε το 15 Αύγουστο το καλοκαίρι. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια, υγεία και φυσικά καλό Πάσχα. Καλή δύναμη και καλό Πάσχα για εσάς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δεν ξέρω αν θα πάμε σε κλείσιμο ή θα μιλήσουμε και με τον Κίμωνα τον λογοθέτη να μας δώσει πολύ σύντομα. Θα έχουμε τη δυνατότητα ή δεν έχουμε άλλο χρόνο να με ενημερώσουν από το κοντρόλ. Λοιπόν, θα τον έχουμε τον Κίμωνα πολύ σύντομα να μας δώσει τι γίνεται, το στίγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αττικής. Ακούσαμε και τον Δήμαρχο Αρτέων πριν, πολύ σημαντική η δική του παρέμβαση εδώ στην εκπομπή. Θέλουμε να μιλάμε και με δήμους, με δημάρχους της περιφέρειας, να δούμε τι γίνεται και εκεί και σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και γενικότερα με τα αυτοδιοικητικά ζητήματα, γιατί έχω πει πολλές φορές ότι ειδικά από τα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Αττική ή και η Θεσσαλονίκη είναι πολύ διαφορετικά τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν. Κίμων Λογοθέτης, πολύ σύντομα να δούμε πού υπάρχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Κίμωνα. Καλησπέρα. Υπάρχει κίνηση αυτή την ώρα. Έχουμε ένα κινητοποιημένο όχημα στην κάθοδο του Κηφισού πριν τη Λαχανά και δημιουργείται συμφόρηση έως τη Λυκόβρηση. Στην έξοδο του Γρηγορίου Λαμπράκη προς Κυλίτσι, εκεί έχουμε λίγο κίνηση. Επίσης, στον Κηφισό από τη Ραχείο Σαχαρνών έχουμε συμφόρηση και στη Σταδίου συμφόρηση. Και αυξημένη κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αθηνών προς το κέντρο από τη Θηβών έως την Κηφισού, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και συνεχίζει στην Αρδιτού, στην Ποσειδώνος προς Πειραιά από Ελληνικό έως Αμφιθέας, στην άνοδο της Κηφισίας, στην άνοδο της Μεσογείου από Κατεχάκη ως Αγία Παρασκευή, στην κάθοδο της Μεσογείου από Κατεχάκη ως Μιχαλακοπούλου, στην άνοδο της Αλεξάνδρας σε όλο το μήκος και στη Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το Χίλτον έως τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πολλά τα σημεία και σήμερα, Κίμωνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα δούμε. Αύριο θα ανοίξει και η Ποσειδώνος. Υπενθυμίζουμε στο Λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, στο 31ο χιλιόμετρο που παραδίδεται στην κυκλοφορία.
Ναι. Όπως είχαμε πει το προηγούμενο διάστημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τη Δευτέρα θα δούμε ποια ήταν η εικόνα το Σαββατοκύριακο. Να, και τη Δευτέρα καλά. Φυσικά. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό απόγευμα. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 3:30. Καλό Σαββατοκύριακο.